Νικόλα, καλησπέρα για σένα, καλημέρα για μας. Νίκο, μας ακούς? Καλησπέρα, Τίνο. Καλημέρα, βασικά. Καλημέρα για μας, Καλημέρα καλησπέρα στο για σένα. Τσεκό. Τι ώρα είναι εκεί? Εδώ πέρα είναι 3 το πρωί. 3 το πρωί, ε. Ναι. Βρίσκεσαι, για να πούμε και τον κόσμο, ότι είσαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ. Ναι, είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Plymouth State University και σπουδάζω χημεία εδώ πέρα και ταυτόχρονα είμαι και στην ομάδα του σκι. Είσαι στην ομάδα του Αλπικού Σκι, για να ενημερώσουμε. Είσαι και στην Εθνική Ελλάδος. Ναι, ακριβώς. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι σου με το σκι, με το Αλπικό Σκι? Στο άθλημα με έβαλε ο πατέρας μου, ο οποίος πρώτη φορά με πήρε, νομίζω όταν ήμουν 3-4 χρονών. Με είχε βάλει στους ώμους του και αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία στο σκι. Και μετά άρχισα να πηγαίνω κάθε στο Κυριακό όταν ήμουν μικρός με ακαδημίες και τέτοια. Μπήκα στο άθλημα σιγά σιγά και το αγάπησα πολύ γρήγορα. Ο μπαμπάς σου έκανε Και στη σκι συνέχεια ερασιτεχνικά ή... ήταν και αυτός εθνική ομάδα Πανελληνιονίκης, οπότε την ήξερε την όλη ιστορία πολύ καλά. Μάλιστα. Και για πες, εσύ το αγαπάς, το κολλάς, και πώς είναι η εξέλιξη όλη αυτή, Νικόλα? Έχει εξελιχθεί πολύ καλά. Δηλαδή, οι στόχους που είχα βάλει από πιο μικρός έχουν βγει και σίγουρα αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Γιατί από τότε που ήμουν σε μικρή ηλικία, ήθελα να πάω στην Αμερική και να σπουδάσω, γιατί ήξερα ότι είναι η μόνη χώρα που μπορείς να κάνεις σπουδές και να κάνεις και το άθλημά σου σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Το είχα βάλει στόχο από μικρός. Όταν έφτασα τρίτη λυκείου και σκεφτόμουν να πάω στην Αμερική, μου βγήκε μια φοβερή ευκαιρία και μπήκα στην Εθνική Ελλάδος. Οπότε αποφάσισα για τον επόμενο χρόνο αρχικά να ακολουθήσω το πρόγραμμα της Εθνικής με στόχο να κατεβάσω βαθμολογία, γιατί στο σκι όσο χαμηλότερη βαθμολογία τόσο καλύτερος, και να διεκδικήσω μια υποτροφία στην Αμερική. Βέβαια, μέσα σε ένα χρόνο πολύ μεγάλη εξέλιξη ένα αθλητής δεν μπορεί να κάνει κανένας, δεν είναι εύκολο. Οπότε ο ένας χρόνος εξελίχθηκαν σε 3 χρόνια και μετά από τα 3 χρόνια μπόρεσα και διεκδίκησα μια καλή υποτροφία στην Αμερική. Και ήρθα εδώ πέρα. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση, θετική εντύπωση, ότι ακούω και διάφορες τελευταίες συζητήσεις που κάνω, ότι οι Αμερικάνοι, και ειδικά τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, αθλητές οι οποίοι είναι σε υψηλά στάνταρ και υψηλά σε θέσεις, γιατί για να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι παρόλο το μικρό της ηλικίας σου έχεις βγει 403ος στον κόσμο, στο παγκόσμιο αλπικού σκιλ ή σλάλομ. Στο γιγαντιαίο σλάλομ. Για πες μας λίγο τις κατηγορίες για να καταλάβουμε. Είναι άλλο το γιγαντιαίο, άλλο το σλάλομ, άλλο το αλπικό σκι? Για πες λίγο, πώς χωρίζονται αυτές τις κατηγορίες? Το σκι γενικά, το αλπικό σκι έχει 5 κατηγορίες. Ξεκινάμε τα τεχνικά, το οποίο είναι το σλάλομ και το γιγαντιαίο σλάλομ. Το σλάλομ είναι μικρές κλειστές στροφές με ακτίνα στροφής Εκεί που 9-10 πέφτετε σχεδόν κάτω χιλιόμετρα. και λες πώς γίνεται και σηκώνονται, ναι. Ναι, ακριβώς. Μετά έχει το γιγαντιό, το οποίο είναι ακτίνα στροφής 20 με 25 μέτρα. Μετά είναι το Super G, το οποίο είναι ουσιαστικά ελευθέρα κατάβαση. Ναι. Και μετά έχουμε το Downhill, το οποίο είναι ουσιαστικά από την κορυφή του βουνού μέχρι κάτω. Ευθεία γραμμή. Ταχύτητες 130 χιλιόμετρα. Αυτό ήθελα να σε πω. Τι Περισσότερο. ταχύτητες, 130 χιλιόμετρα, ε? Αυτό ναι, αυτό βέβαια είναι στο Downhill, το οποίο είναι ένα αγώνισμα που δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς εξειδικευόμαστε στο slalom και στο γιγαντιό. Μάλιστα. Και εγώ τώρα αυτό προσπαθώ, επειδή έχω έγραψε τεχνικά, ξέρεις, πήγαμε κανένα σαν, και εγώ ψήλο ξέρω να τσουλάω σε μια πίστα, έτσι, για το χαβαλέ. Αυτές οι ταχύτητες που μου λες δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, δηλαδή ξύλο... Είναι αρκετά επικίνδυνες και γενικά το αλπικό σκι θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα αθλήματα. Υπάρχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά εξοπλισμό και τέτοια, ώστε να τηρούν προδιαγραφές για την ασφάλεια. Αλλά παρόλα αυτά γίνονται πολλά ατυχήματα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δυστυχώς, ναι, έχουμε και αρκετούς θανάτους στο σκι, αλλά οι κύριοι τραυματισμοί είναι γόνατα και μέση κυρίως. Μάλιστα. Τις τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο χάρη στην κυρία Καράνου ήρθαμε σε επικοινωνία και θέλω να την ευχαριστήσω γι' αυτό, βρισκόσουν στην Ευρώπη σε διάφορους αγώνες. Τι γίνεται με τον κορονοϊό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι αγώνες εξελίσσονται κανονικότατα.
Όχι αναγκαστικά κανονικά. Σίγουρα είναι μια πολύ περίεργη σεζόν. Και από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το τι κανονισμούς περί COVID έχουν, διαφέρει το πώς θα κάνεις αγώνες. Εγώ στην αρχή κατέβηκα στην Ευρώπη για να συμμετάσχω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στην Κορτίνα. Και επειδή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση, η οποία γίνεται κάθε 2 χρόνια, ουσιαστικά το χιονοδρομικό της Κορτίνας ήταν κλειστό για το υπόλοιπο τουρισμό. Ήταν ανοιχτό αποκλειστικά και μόνο για το Παγκόσμιο. Ήταν μόνο για εσάς Δηλαδή τους μετά που αθλητές, τελείωσε το φαντάζομαι παγκόσμιο. με τεστ κορονοϊού, όλοι κανονικά, ε. Ναι, κάθε μέρα τεστ όλοι οι αθλητές, μάσκες παντού και τέτοια, όλοι οι κανονισμοί. Μάλιστα. Νικόλα, εσύ είπες λοιπόν, ας πάμε λίγο, γιατί τα είπαμε λίγο έτσι, είπαμε διάφορα αποσπασματικά για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος ότι είσαι ένα παιδί το οποίο λόγω μπαμπά ξεκίνησες το σκι και εσύ, έφτασες στην τρίτη λυκείου και έβαλες σαν στόχο να περάσεις, να πιάσεις όσο γίνεται καλύτερο χρονομέτρηση για το σκι, γιατί καταλαβαίνετε ότι στο σκι όσο πιο χαμηλά είναι ο χρόνος, τόσο πιο καλά. Μπήκες εθνική και έφυγες Πλήμουθ. Ήταν κάτι το οποίο το επιδίωξες, φαντάζομαι. Είσαι ικανοποιημένος για αυτή σου την απόφαση? Δηλαδή το ότι άφησες πίσω την οικογένειά σου, φίλους, γνωστούς και πλέον βρίσκεσαι τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και με το παραπάνω. Και αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, πάλι πιστεύω ότι τις ίδιες επιλογές θα έκανα. Γιατί από μικρός, λόγω σκι και τέτοια, είχαμε πολλά ταξίδια. Συνεχώς λείπαμε εξωτερικό για αγώνες, προπονήσεις και τέτοια. Οπότε το γεγονός ότι έλειπα από το σπίτι δεν μου ήταν ποτέ πρόβλημα. Δεν είχα κανένα θέμα. Από εκεί και πέρα, από μικρός έλεγα ότι θέλω να σπουδάσω στην Αμερική. Και το γεγονός ότι είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά δεν με απασχολεί. Σίγουρα δεν βλέπω τους γονείς μου και την υπόλοιπη οικογένειά μου τόσο συχνά, γιατί π.χ. Χριστούγεννα και τέτοια που έχω την ευκαιρία να γυρίσω πίσω, προτιμώ να κάτσω εδώ πέρα γιατί είναι χειμώνας και έχουμε φουλ προπονήσεις και αγώνες. Οπότε επιστρέφω μόνο το καλοκαίρι. New Hampshire, έτσι δεν Αλλά είναι? Στο New Hampshire. ναι, ακριβώς. Είναι από ότι λίγο, λίγο το. Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε βουνό πάνω, έτσι δεν είναι? Είσαι σύνορα με Καναδά. Ναι, Είσαι βόρεια τη στα Βοστόνης. state της Αμερικής. Ναι, βόρεια της Βοστόνης, κάτω από τον Καναδά, δίπλα από το Βερμόν και από το Μέιν. Έχει πολύ κρύο. Βουνά ψηλά δεν έχει αναγκαστικά. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε πιο ψηλά βουνά. Απλά επειδή το κλίμα είναι γενικά πιο βόρειο, επικρατεί πολύ κρύο. Και έχει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερες μέρες το χρόνο χιόνι. Ναι, βέβαια. Μη φανταστείτε, δεν είναι τόσο τρελό το χιόνι εδώ πέρα, γιατί γενικά η Ανατολή φημίζεται για τη βροχή. Και πού πάτε για προπονήσεις, συνδικό, άμα δεν έχει πολύ χιόνι? Δηλαδή, να σου πω κάτι, περίμενε τώρα. Είσαι εσύ ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να δεις όλα τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται και σε προσωπικό και σε αθλητικό κομμάτι. Εσύ τώρα, ας πούμε, είσαι φοιτητής. Προπονήσεις, είσαι και στην ομάδα του Πανεπιστημίου του Σκιέτζ, δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Προπονήσεις που κάνετε? Το New Hampshire γενικά έχει πολλά μικρά βουνά από εδώ και από εκεί. Δηλαδή σε Ναι. Ακτίνα 100 χιλιόμετρων έχει τουλάχιστον 20 χιονοδρομικά. Εμάς η βάση μας σαν πανεπιστήμιο είναι το Cannon Mountain, το οποίο είναι στα 25 λεπτά μακριά. Και η ομάδα του πανεπιστήμιου έχει βανάκια. Οπότε κάθε μέρα, ανάλογα με το τι ώρα έχουμε προπόνηση, πηγαίνουν τα βανάκια και πηγαίνω έρχονται φυσικά. Αυτό θέλω να Και πω, εμείς πάμε γι' αυτό σε ρωτάω κάθε ότι προπόνηση. άρα γύρω γύρω υπάρχει χιόνι που μπορείς να πας να κάνεις το σκί σου, να κάνεις την προπόνησή σου. Ναι. Χιόνι υπάρχει πάντα. Και επειδή Α, έχει εδώ μπράβο, πέρα ναι. πολύ χαμηλές θερμοκρασίες γενικά, ακόμα και να μην ρίξει αρκετό χιόνι, Ναι. έχουν σχεδόν όλα τα χιονοδρομικά κανόνια που φτιάχνουν οι Κανόνια άνθρωποι. τεχνητό χιόνι. Ναι. Στην Ελλάδα τι γίνεται με το σκι? Στην Ελλάδα είναι λίγο σκούρα τα πράγματα με το σκι. Γενικά υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία 3-4 χρόνια, θα έλεγα, γιατί έχουν μπει και καινούργια άτομα στην Ομοσπονδία, τα οποία έχουν εμπειρία και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Φέτος ένας αθλητής, ο οποίος είναι Έλληνας, είναι Ελληνοαμερικάνος, φέτος για πρώτη φορά μπήκε στο παγκόσμιο, μπήκε στην τριαντάδα του παγκοσμίου, που είναι, δεν το έχει ξανακάνει αυτό ο Έλληνας αθλητής. Και αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι προωθεί και την Ελλάδα πάρα πολύ στο άθλημα. Γενικά φέτος έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που δεν έχει ξαναγίνει προηγούμενα χρόνια. Τόσο καλούς αθλητές σε τέτοιο Ελληνική επίπεδο. εθνική ομάδα έχουμε καλή φέτος. Ναι. Και γενικά γίνεται, υπάρχει πρόοδος. Αλλά προφανώς τοποθεσία και
τα σχετικά δεν μπορούν να στηρίξουν τόσο εύκολα αυτό το άθλημα. Τοποθεσία Δεν είναι λόγω γνωστό για αυτό στην Ελλάδα. της έλλειψης χιονιού, φαντάζομαι, τον περισσότερο μεγαλύτερη Δεν διάρκεια είναι του μόνο χρόνου. τόσο. Δεν είναι μόνο τόσο η έλλειψη χιονιού, όσο οι συνθήκες προπόνηση που χρειαζόμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Γιατί γενικά σε αυτό το επίπεδο αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι παγωμένες πίστες. Και κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο γιατί δεν έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ναι. Οπότε γι' αυτό αναγκαζόμαστε συνεχώς σαν εθνική ομάδα να πηγαίνουμε εξωτερικό για αγώνες και προπονήσεις. Στην Ελλάδα δηλαδή, τελευταία φορά νομίζω που έκανα σκι στην Ελλάδα πρέπει να ήταν πριν 3 χρόνια. Και ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δεν είναι και τα χιόνια τόσο πολλά. Δηλαδή, για να πεις ότι έχει 3-4 μήνες το χειμώνα, ας πούμε, έχουμε τα χειροδρομικά γεμάτο χιόνι και αξίζει και μπορείς να πας να το κάνεις, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Ειδικά φέτος με COVID όλα έγιναν πολύ πιο δύσκολα. Και Ναι, από την καλά. περσινή χρονιά κιόλας. Φέτος είναι τα πράγματα σε πολύ πολύ δύσκολα σε όλα τα επίπεδα. Ολυμπιακοί αγώνες. Το άθλημά σου είναι στους Ολυμπιακούς αγώνες. Βεβαίως, βεβαίως. Πότε θα πας? Γιατί θα πας? Είναι ένας από τους στόχους μου. Ναι. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα πάω, γιατί όπως είπα και πριν, ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή στην εθνική είναι πολύ ψηλός. Και επειδή σαν χώρα δεν είμαστε ψηλά στην κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη, Θα πας οπότε αυτό μας μελλοντικά εννοώ. δίνει Είμαι έτσι το σίγουρος ότι θα σφίγγμα. πας μελλοντικά, να ξέρεις. Μακάρι, το εύχομαι και ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι οι στόχοι του Νίκου του Τζιόβα από εδώ και πέρα, και σαν αθλητής και σαν επιστήμονας, θα έλεγα εγώ. Ναι. Γιατί σπουδάζεις κιόλας. Από την πλευρά του σκι, σίγουρα ένας από τους στόχους μου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκτός αυτού είναι και το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια από φέτος. Μετά, στο πανεπιστημιακό επίπεδο, ένας από τους στόχους μου είναι να είμαι στους 15 καλύτερους της Ανατολής. Γιατί το σκι εδώ πέρα στην Αμερική είναι λίγο σαν το NBA. Είναι στο τέλος καταλήγει η Ανατολή με Δύση τελικούς. Οπότε στόχος μου είναι να καταλήξω στους τελικούς. Α, είναι Και μετά. όπως το NBA, δηλαδή χωρίζεται σε δυτική και ανατολική πλευρά και μετά γίνονται οι τελικοί και όλοι μαζί πάτε και κάνετε τους τελικούς. Πόσοι παίρνανε από κάθε περιφέρεια, από τη Δύση και από την Ανατολή? Στην Ανατολή 15 καλύτεροι αθλητές. Οι Α, γι' 15 αυτό λες καλύτεροι τους της 15, Ανατολής συνδέονται μάλιστα. με τους 15 καλύτεροι της Δύσης. Ναι. Μέχρι πόσο χρονών πιστεύεις ότι μπορείς, όχι πιστεύεις, δηλαδή θέλω να ρωτήσω από τι ηλικία μπορείς να ξεκινήσεις το σκι και μέχρι τι ηλικία μπορείς να το κάνεις. Κάτω, ότι μπορείς να το κάνεις ερασιτεχνικά φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλη, αλλά σε υψηλό επίπεδο όπως είσαι εσύ. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο και έχεις υποστήριξη για το άθλημα, τότε πιστεύω ότι μπορείς να συνεχίσεις μέχρι το σώμα σου να μην αντέξει. Γιατί ας πούμε υπάρχουν και τώρα αθλητές του παγκόσμιου που είναι σχεδόν 40 χρονών και παρόλα αυτά είναι ενεργοί αθλητές. Αλλά επειδή το σκι Έχει είναι και καταπονήσεις. δύσκολο άθλημα, ναι, πιστεύω στα 25 μου θέλω να πω, 26 μου. Πιστεύω κάπου εκεί θα χρειαστεί. Μάλιστα. Αλλά βέβαια εννοείται θα έχω αφοσιωθεί πλήρως στις σπουδές και στη χημεία, οπότε θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτή η αλλαγή. Να γυρίσεις το κουμπί δηλαδή από αθλητής σε επιστήμονας. Ακριβώς. Δεν σε βλέπω να γυρίζεις στην Ελλάδα, Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, αλλά ε. δεν νομίζω. Δηλαδή, προσπαθώ να μείνω εδώ πέρα στην Αμερική. Αφού πάρω το πτυχίο εδώ πέρα, θα βρω λογικά δουλειά εδώ πέρα και μετά θέλω να ακολουθήσω για ένα μάστερ πτυχίο πάλι εδώ πέρα στην Αμερική. Νικόλα, για να Έτσι το βλέπω το ξεκινήσουμε, μέλλον. ναι, για να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το σκι και είσαι εσύ εδώ σαν ο δικός να βοηθήσεις όλο τον κόσμο. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει σκι? Τι χρειάζεται. Χρειάζεται επαφή με κάποιον να τον φέρει με το χιόνι. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές θέλω να πιστεύω ότι όταν κάποιος έρθει σε επαφή με το χιόνι και θα δοκιμάσει να κάνει σκι,
Μπορεί να μην του αρέσει τόσο. Γιατί σίγουρα με την πρώτη φορά δεν θα το πιάζει, δεν θα είσαι σε σημείο να μπορεί να κατεβαίνει πίστε εύκολα. Mm-hmm. Οπότε ίσω στην αρχή λίγο αποθαρρυθεί. Αλλά εγώ προσωπικά το αγάπησα πάρα πολύ, μου άρεσε. Σίγουρα είχα και τον μπαμπά μου, ο οποίο με στήριξε πάντα στο σκι. Γιατί ήταν και αυτό αθλητή και ήξερε πώ είναι να αγαπά αυτό το άθλημα. Από εκεί και πέρα, το σκι δυστυχώ είναι ακριβώς ένα άθλημα, γιατί εκτός ότι χρειάζεται αρκετά ταξίδια για να μπορείς να πηγαίνεις σε καλές προπονήσεις, αγώνες από εδώ και από εκεί, είναι και ο εξοπλισμός από μόνος του που κοστίζει. Ναι. Γιατί στο επίπεδο που εμείς κάνουμε σκι, προφανώς δεν έχουμε ένα και δύο ζευγάρια, έχουμε τουλάχιστον 5-6 ζευγάρια σκι, τα οποία θέλουν συνεχώς να τα προσέχεις, να φροντίζεις να είναι γωνίες κοφτερές, να είναι γρήγορη η πάτη. Έχει πολλή δουλειά, δηλαδή το σκι όπως φαίνεται έχει πολλά από πίσω του, τα οποία αν δεν είσαι στον χώρο του σκι δεν μπορείς Ναι. να τα καταλάβεις. Είναι ένα άθλημα, δηλαδή, Νικόλα, το οποίο δεν έχει. Θα πάμε, δεν πάμε. Ή σου αρέσει και γίνεσαι φανατικός σκιέρ, ή δεν θες να ξανακουμπήσεις πάνω στη σανίδα, σε πέδιλα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τους αθλητές, μετά από εκεί και πέρα. Και το απλό χαβαλέσκι είναι απίστευτα απόλαυση. Εγώ από προσωπική εμπειρία θα σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αίσθηση που σου δίνει όταν κατεβαίνεις μια, που σκέψω και εγώ ας πούμε σαν ερασιτέχνης και άσχετος που πάμε εδώ στις περιφερειακές που λέμε, όχι τις μαύρες και τις κόκκινες, τις απλές, τις πιστούλες που κατεβαίνουμε με 10-20 χιλιόμετρα την ώρα ας πούμε, και νιώθω σαν βασιλιάς του κόσμου με το όπως με χτυπάει ο αέρας στο πρόσωπο. Ναι, πολύ ωραία είναι η αίσθηση. Εθιστική θα έλεγα. Είναι θυστική και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι κάνοντας το σκι και βλέποντας ας πούμε ο ένας τον άλλον με τους φίλους που πάμε και πάμε με 20-30 χιλιόμετρα, νομίζουμε ότι πάμε και με 150, πω πω λέμε με τι ταχύτητα τρέχουμε. Νικόλα, τι ήθελα να σε ρωτήσω, κάτι ακόμα ήθελα να σε ρωτήσω, το οποίο τώρα με την κουβέντα λίγο ξέφυγα λίγο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά, επειδή είσαι ένας νεαρός αθλητής, εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σε δούμε και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Σε 2 χρόνια είπες, είναι ξανά το παγκόσμιο. Πού είναι το παγκόσμιο, πού γίνεται το παγκόσμιο? Το επόμενο παγκόσμιο θα γίνει στη Γαλλία. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, στο Σαμονί της Γαλλίας, ναι. Αυτό... Και μετά οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι είναι να γίνουν του χρόνου... Σε γελάσω, να είμαι ειλικρινής. Η Ολυμπιακή Χειμερινή εννοείς, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Νομίζω στην Κίνα. Και εγώ νομίζω στην Κίνα ότι θα γίνουν οι επόμενοι Χειμερινοί. Ναι, αν δεν κάνω, αν δεν κάνω λάθος και εγώ. Ναι. Ναι, νομίζω ότι στην Κίνα είναι. Τώρα, εσύ σαν στόχος, ποια είναι η επόμενη σου αγώνες, που η επόμενη, δηλαδή μου είπες ότι η επόμενο σου στόχος είναι να μπεις στην πρώτη 15 της Ανατολής για να μπορέσεις να πας στο, πώς λέγονται αυτοί, πανεμερικάνικοι λέγονται οι αγώνες αυτοί. Ναι, πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Α, στο πανεπιστημιακό D1 πρωτάθλημα. Category. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτές όλες οι... αυτές όλες οι... Οι αγώνες που δίνεις, οι καλές θέσεις που παίρνεις, έχουν κάποιο μπόνους και στην πανεπιστημιακή σου κατάσταση? Δηλαδή, σου δίνεται κάποιο άλλο μπόνους, κάποια άλλα benefits, έχεις κάποια άλλα ωφέλη? Ωφέλη. Ενώ δεν σαν. Ξέρω αν μπορείς να τα πεις. Ορίστε, δεν άκουσα. Ωφέλη, σίγουρα. Δεν ξέρω αν μπορείς να τα πεις. Ωφέλη, σίγουρα παίρνουμε με βραβεία στα συμμετοχή, γιατί γενικά το να είσαι student athlete. Είναι... Εννοώ σαν υποτροφίες, σαν κάποια bonus τέτοια εννοώ. Υποτροφίες, ναι, βασίζονται οι υποτροφίες και στο ποια είναι η κατάταξή σου στο σκι. Αλλά στο σκι, επειδή δεν είναι τόσο μεγάλο άθλημα, π.χ. όπως είναι το ποδόσφαιρο, το American football και το baseball π.χ. Αυτομάτως δεν έχει τόσες πολλές υποτροφίες σαν άθλημα γενικώς. Μάλιστα. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο.
Αλλά γενικά στην Αμερική δίνουν πάρα πολλές υποτροφίες, ακαδημαϊκές υποτροφίες. Νικόλα, πόσες Και το έχω ώρες, σε αυτή τη στιγμή ναι. ένα συνδυασμό. Πόσες ώρες την ημέρα προπονείσαι? Προπονήσεις σχεδόν κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και άμα δεν έχουμε προπόνηση, μπορεί να έχουμε κανέναν αγώνα. Συνήθως θα έχω ή πρωί προπόνηση ή το μεσημέρι, αναλόγως πώς είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων. Που αυτό είναι πολύ βολικό και αυτό είναι το ωραίο βασικά της Αμερικής, όπου μπορείς να τα συνδυάζεις τόσο εύκολα, γιατί υπάρχει η απίστευτη επικοινωνία με τον προπονητή και τους Δηλαδή, καθηγητές. βγαίνει το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και μετά οι προπονήσεις είναι αυτές που προσαρμόζονται σύμφωνα με το πρόγραμμά σου. Ακριβώς, ναι. Σοπαρέ, Νικό. Τι μου λες, δηλαδή τώρα ειλικρινά. Δηλαδή, βγαίνει ένα πρόγραμμα, λέει το Πανεπιστήμιο, ας πούμε, ότι θα έχεις μαθηματικά, χημεία, τάδε μετά δε ώρα. Παίρνει τον προπονητή και του λες, coach, τη Δευτέρα, Τρίτη, ας πούμε, έχω μαθήματα, άρα να κάνουμε ό,τι ώρα κάποιες άλλες ώρες. Προπόνηση. Ακριβώς, ναι. Μια Θα χαρά. έχουμε δηλαδή και μια ομαδική συζήτηση με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους αθλητές της ομάδες και μιλάμε πάντα με τον προπονητή ποιος μπορεί να κάνει προπόνηση αύριο και κάθε μέρα βγάζουμε πρόγραμμα. Έχουμε και τα βανάκια από το πανεπιστήμιο και άμα δεν σε βολεύουν ας πούμε, τα βανάκια, παίρνεις και το αυτοκίνητό σου και πας για προπόνηση. Οπότε και πάντα έχουμε χώρο για να κάνουμε προπόνηση, η πίστα που χρειαζόμαστε και υπάρχει πολύ καλή οργάνωση και υποστήριξη. Εκεί τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο στο New Hampshire? Πώς περνάει ο χρόνος σου? Ελεύθερο χρόνο, Δεν έχω πες. ειδικά στη σεζόν, το χειμώνα, όχι, πραγματικά δεν έχω. Γιατί, όπως είπα, θα είναι ή πρωί ή μεσημέρι προπόνηση, μαζί με διάβασμα σχολείο. Καμιά μέρα θα έχω και εργαστήριο, που τα εργαστήρια παίρνουν ένα τρίωρο σίγουρα μες την ημέρα. Μετά θα πρέπει να κάνω αποθεραπεία, καμιά φυσική κατάσταση, φαγητό, διάβασμα για τις επόμενες μέρες και θα πρέπει να κάνω και σέρβις στα σκι μου για την επόμενη προπόνηση. Οπότε Οπότε πραγματικά δεν τρεις υπάρχει ώρες, χρόνος ελεύθερος, πιστεύω ε. 24 ώρες δεν φτάνουν καθόλου. Στην αρχή, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πριν αρχίσει το σκι, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Μάλιστα. Νικόλα, δεν ξέρω, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σε είχαμε εδώ πέρα, που σε ακούσαμε. Ελπίζω να κάναμε να μας βοήθησες, γιατί εμένα σίγουρα με έκανες πιο σοφό και πιο γνώστη με αυτά που μας είπες, με την ενημέρωση που μας έκανες. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου πραγματικά να ακούμε το όνομά σου και σε Ολυμπιακούς, να σε δούμε και πολύ πιο υψηλά παγκόσμια, και σου λέω ότι είμαι σίγουρος γι' αυτό και να το θυμάσαι, γιατί θα σε ξαναβγάλω μελλοντικά, γιατί θα φέρεις επιτυχίες, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα ήθελες κάτι εσύ να πεις για Θα έχουμε κλείσιμο, πραγματικά. κάτι θα ήθελες να στείλεις κάποιο χαιρετισμό? Εδώ είναι όλοι, σε ακούνε. Χαρά μου και εμένα που είμαι εδώ πέρα με εσάς. Πραγματικά ήθελα να μιλήσω για να προωθήσω και το άθλημα, γιατί προφανώς σαν χώρα δεν υπάρχει πολύ γνώση. Και ναι, πιστεύω άτομα που δεν έχουν ιδέα, μόλις το γνωρίσουν λίγο, θα το αγαπήσουν πολύ. Οπότε, ξέρεις, άθλημά μου είναι, χαρά μου να το Ναι, προωθήσω όσο περισσότερο γίνεται. έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και κυρίως να σε ευχαριστήσω για το ότι σε έχω κουράσει, το ότι αυτή τη στιγμή είναι 3:30 το βράδυ στο New Hampshire και δεν θα σε κουράσω, αλλά να πας και λίγο και εσύ να ξεκουραστείς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που κάναμε και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνο, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα μόνο. Να σε... Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, Όταν πάνω στην έρθεις εκπομπή σου. σε Ελλάδα, θέλω να με ενημερώσεις, να έρθεις και από το στούντιο, να τα πούμε και από εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Έγινε, Χαρά Νικόλα μου. μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Να σε Ντίνο. καλά, να σε καλά, Νικόλα.